Γεια σας. Είναι ένας τρελός κόσμος. Είμαστε μαζί με την Άννα Μαρφούλη. Και τον Κώστα Μπετινάκη. Και θα ξεκινήσουμε σήμερα που είναι του Αγίου Φραγίσκου της Ασίζης. Και το λέω αυτό γιατί να τιμήσω τον Νίκο Καζαντζάκη που έχει γράψει το Φτωχούλι του Θεού. Και που σήμερα, θέλω να σας πω και κάτι άλλο, γιορτάζουν τα ζώα. Και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία σε όσους είναι φιλόζωοι. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα και είναι καλό να τα θυμόμαστε, να τα προσέχουμε. Να τα αγαπάμε, γιατί ακριβώς. Είναι πολύ φίλοι μας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τώρα την διαδικασία αυτή στον τρελό κόσμο με κάτι το εξωφρενικό, θα έλεγα. Είχαμε μια έκρηξη στα Πετράλωνα. Ακριβώς. Μια έκρηξη στα γραφεία της ποδοσφαιρικής ομάδας του Παναθηναϊκού, η οποία προκάλεσε τρομερές καταστροφές. Δηλαδή, εγώ εντυπωσιάστηκα από αυτό το πράγμα, από αυτή τη βαρβαρότητα. Βέβαια, σημειώθηκε στις 3:25 τα ξημερώματα σήμερα, στον σύνδεσμο του Παναθηναϊκού στα Πετράλωνα. Στεγάζεται σε μια παλιά μονοκατοικία ο σύνδεσμος. Από την έκρηξη προκλήθηκαν, όπως είπες και εσύ Κώστα, εκτεταμένες ζημιές σε περίπου 10 σταθμευμένα οχήματα, καθώς επίσης και σε διάφορα σπίτια και σε καταστήματα. Οι κάτοικοι φυσικά ανεστατωμένοι ξύπνησαν από τον κοφαντικό θόρυβο σήμερα τα ξημερώματα. Δεν μόνο θόρυβος, οι καταστροφές στα αυτοκίνητα, βέβαια, στα καταστήματα, αυτό. Οι τζαμαρίες, στα σπίτια, κατέρευσε ένα κομμάτι από ένα μπαλκόνι. Δηλαδή αυτή η βαρβαρότητα δεν έχει καμιά σχέση με το φύλαρθρο πνεύμα και δεν ξέρω, αλλά αυτές είναι ένας παραλογισμός που φανατίζει τον κόσμο. Για λόγους τελείως διαφορετικούς από αυτούς που είναι να βλέπεις αυτό το υπέροχο θέαμα που είναι το ποδόσφαιρο. Εγώ τρελαίνομαι να παρακολουθώ ποδοσφαιρικούς αγώνες. Και να δώσουμε και συγχαρητήρια με την ευκαιρία και στον ΠΑΟΚ, στη Θεσσαλονίκη, που κατόρθωσε με την Αλκμαρ χτες, χάρη στο μαγικό πόδι του Σάλπη, του Σαλπιγκίδη, έστω και στην ίστατη στιγμή να πάρει την ισοπαλία που του δίνει ελπίδες για να προχωρήσει. Βλέπουμε εδώ τις ζημιές, Κώστα, που προσπαθώ να ξεχάσουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι κάτι το οποίο ενοχλεί. Ενοχλεί και το βλέπουμε να συμβαίνει συχνά. Ακριβώς. Και από αυτό τον παραλογισμό θα συνεχίσουμε στον άλλο παραλογισμό. Στον πολιτικό παραλογισμό, με την ιστορία βέβαια που απασχολεί τις τελευταίες ημέρες, την επικαιρότητα. Για την Χρυσή Αυγή. Ακριβώς. Λοιπόν, ο πρώτος κύκλος της δικαστικής έρευνας για την Χρυσή Αυγή έκλεισε με την προφυλάκηση του βουλευτή της οργάνωσης, του Χρήστου Παπά, ο οποίος θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς έπειτα από 8 ώρες απολογίας, με τη σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και του εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέως. Σύμφωνα με το πόρισμα του αντιεισαγγελέα, του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ο Χρήστος Παπάς φέρεται ως υπαρχηγός της οργάνωσης και ευθύνεται για μια σειρά έκνομων ενεργειών. Οι εισαγγελικές αρχές, βλέπουμε και τα πλάνα από την έξοδό του από τα δικαστήρια, οι εισαγγελικές αρχές έκριναν ότι είναι ύποπτος φυγής, καθώς δεν παραδόθηκε αμέσως, όπως θυμόμαστε, αλλά μετέβη αυτοβούλος το πρωί της Κυριακής στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου και παραδόθηκε. Περιμένουμε λοιπόν να οδηγηθεί στις φυλακές, στον Κορυδαλλό. Σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω μια σκέψη που μου ήρθε. Mm-hmm. Αυτοβούλος, ναι. Είχε παρουσιαστεί και ο Κουφοντίνας. Ναι. Και είχε πλησιάσει. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι τον αφήσανε, ενώ τον καταζητούσαν, τον αφήσανε, έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Δηλαδή υπήρξε μια ολιγορία από τις αρχές κατά την εμφάνισή του στο κτίριο της Γαδά. Mm-hmm. Τίποτα, αυτός μια σκέψη έκανε. Λοιπόν, θα οδηγηθεί, όπως είπαμε, ο Χρήστος Παπάς στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου εκεί ήδη βρίσκονται και πέρασαν το πρώτο βράδυ ο Νίκος Μιχαλολιάκος και ο Γιάννης Λαγός, ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, καθώς και η Βενετία Αποπόρη, η ανθυπαστυνόμος, η οποία συνελήφθη για επιθέσεις σε μετανάστες στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.
Να σημειώσουμε ότι ο Γιώργος Πατέλης, ο πυρηνάρχης της Νίκαιας, μεταφέρθηκε στο συγκρότημα φυλακών του Μαλανδρίνου, στη Φωκίδα. Η ανθιπαστυνόμος, όπως είπαμε, έχει πάει στις γυναικείες φυλακές Ελαιών, στη Βιωτία. Οι Μιχαλολιάκος και Λαγός, οι οποίοι που κρατούνται σε ειδικά ανακατασκευασμένα κελιά στις γυναικείες φυλακές, θα προαυλίζονται ξεχωριστά. Θα προαυλίζονται ξεχωριστά από τους άλλους κρατούμενους. Από τους άλλους κρατούμενους, που είναι διάφοροι. Είναι από τον Τζοχατζόπουλο μέχρι τη 17 Νοέμβρη. Σωστά, πολύ σωστά. Η μεταγωγή τους πραγματοποιήθηκε κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Σε περιπολικά της αστυνομίας και κλούβες των ΜΑΤ είχαν βρεθεί σε κεντρικά σημεία από όπου θα περνούσαν τους κατηγορουμένους, τους προφυλακιστέους τέλος πάντων. Τους υπόδικους, να το λέμε. Σωστά, η λεωφόρος Αλεξάνδρας έμεινε κλειστή για αρκετή ώρα για λόγους ασφαλείας. Είχαμε όμως και ένα απρόοπτο κατά τη διάρκεια της μεταγωγής τους. Ένας άνδρας της ομάδας Ζήτα έπεσε με τη μηχανή του μπροστά στην είσοδο των φυλακών. Επικράτησε αναστάτωση για λίγη ώρα, χωρίς όμως το συγκεκριμένο περιστατικό να δημιούργησε κάποιο πρόβλημα. Από την αστυνομία δικαιολογήθηκαν ότι εκείνη τη στιγμή τον ειδοποίησαν και έκανε ένα πρώτο μελιγμό για να γυρίσει πίσω. Ακριβώς. Καλά, είναι ένα περιστατικό που ίσονο σημασίας. Και μια είδηση τώρα πρωινή είναι ότι παραδόθηκε ο απόστρατος αξιωματικός, ο Γιώργος Δήμου, ο οποίος είχε τηλεφωνήσει στον Γιώργο Ρουπακιά λίγη ώρα πριν από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μην το πάρουμε πάνω μας, φέρεται ότι έχει τηλεφωνήσει. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και όπως αναφέρεται από τις απομαγνητοφωνήσεις της αντιτρομοκρατικής, ο Γιώργος Δήμου τηλεφώνησε στον Ρουπακιά στις 11.31, λίγα λεπτά δηλαδή πριν από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στην Αμφιάλη, ενώ στις 11.34, λίγα λεπτά αργότερα, δέχτηκε διαδοχικές κλήσεις τόσο από τον δολοφόνο, τον 45χρονο Γιώργο Ρουπακιά, όσο και από τον πυρηνάρχη της Νίκαιας, τον Γιώργο Πατέλη. Είναι μια ιστορία τρομερά δυσάρεστη, δηλαδή να ειδοποιείται κάποιος να έρθει για να δημιουργήσει πρόβλημα και τελικά να δημιουργήσει Να προκαλέσει φόνο. Είναι κάτι τα πρωτάκουστα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι εξαιρετικά δυσάρεστα για την κοινωνία μας. Έχουν ενοχλήσει νομίζω όλο το κοινό και προκαλούν τόσα πολλά ερωτήματα για τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν έστω διαμαρτυρηθεί και ψηφίζοντας αυτό το μόρφωμα. Τέλος πάντων. Τι είδους διαμαρτυρία βέβαια ήταν αυτή ψηφίζοντας τη Χρυσή Αυγή? Όχι, κοίταξε να δεις, πάντα σε αυτές τις ιστορίες μην ξεχάσουμε ότι εδώ είχαν έρθει οι κατακτητές και υπήρχαν άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί τους. Καλά, μιλάω στην κατοχή. Ναι. Άγνωστε βουλεύει των ανθρώπων και... Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα στον τρελό κόσμο. Στον τρελό κόσμο που έχει και τρομερά δυσάρεστες εξελίξεις. Δηλαδή φεύγει ο κόσμος από τη Σομαλία, ας πούμε, φτάνει σε απόσταση 200 μέτρων από την Ευρώπη και από αυτό το οποίο νομίζει ότι είναι ο ιδανικός χώρος να γλιτώσει από τη μιζέρια. Να. Φτάνει στην Ιταλία, που βέβαια αντιμετωπίζει και αυτή η οικονομική κρίση. Είναι μια χώρα που δέχεται κύματα μεταναστών, ιδίως από την περιοχή της Αφρικής. Ναι, σωστά. Και εκεί σημειώθηκε ένα τραγικό δυστύχημα. Να φανταστούμε ότι οι αρχές της Ιταλίας είπαν ότι δεν έχουμε... πού να τους βάλουμε, ούτε τους νεκρούς από το δυστύχημα, να συνδεθούμε με το... Έχουμε πάνω το Μάριο τον Μπουμπή από την αίθουσα σύνταξη να μας πει τα νεότερα που υπάρχουν για αυτή τη θλιβερή ιστορία. Μάριο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Μάριο. Από αυτή την θλιβερή ιστορία, η οποία σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, λίγο μετά τις 2, τα νεότερα έχουν ως εξής. Καταρχήν, οι έρευνες με το πρώτο φως της μέρας συνεχίζονται για την ανέβρεση των υπολείπων αγνοωμένων. Αυτή τη στιγμή ο τραγικός απολογισμός φτάνει τους τουλάχιστον 130 νεκρούς, ενώ υπάρχουν άλλοι 200 οι οποίοι αγνοούνται. Συνολικά, στο καράβι επέβαιναν πάνω από 400 μετανάστες. Άλλη μια λοιπόν ναυτική τραγωδία στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα. Αυτή τη φορά οι παράνομοι μετανάστες είχαν ξεκινήσει από την Λιβύη
Και αυτή είναι μία από τις χειρότερες τραγωδίες των τελευταίων ετών, ενώ στην Ιταλία σήμερα κηρύχθηκε και εθνικό πένθος, ενώ και επίσης διρέθηκε και ενός λεπτού σιγή σε όλα τα σχολεία πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Από την Ιταλία να περάσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω, Μάρια, ότι η τρέλα που σημειώνεται εκεί πέρα με τους δημόσιους τους, ένα μέρος των δημοσίων υπαλλήλων, 800.000, βρίσκονται σε αργία για τέταρτη μέρα, κλειστά διάφορα μουσεία, εθνικά πάρκα και τέτοια. Για πες μας τι γίνεται, τι εξέλιξη έχουμε εκεί. Εκεί η εξέλιξη είναι ότι προχωράμε πλέον προς την πέμπτη μέρα του λεγόμενου, το αποκαλούμενο shutdown στην Αμερική, όπου πολλές δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες είναι στην ουσία δευτερεύουσας σημασίας, παραμένουν κλειστές. Ακύρωσε το ταξίδι του στην Ασία ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για το Σάββατο, λόγω όλων αυτών των δυσκολιών. Και η προεδρική αυτή περιοδία, ενώ έχει κριθεί απαραίτητη για να πραγματοποιηθεί, πλέον είναι αναγκαίο να διακοπεί και να μην στην ουσία πραγματοποιηθεί ποτέ, έτσι ώστε να μπορέσουν να δώσουν μια λύση στο ζήτημα που έχει προκύψει με το αδιέξοδο μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία και στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Να θυμίσουμε ότι ο Ομπάμα είχε ακυρώσει ήδη τις προηγούμενες ημέρες δύο από τους συνολικά τέσσερις σταθμούς περιοδίας αυτής, οι οποίες οι πρώτες δύο ήταν στη Μαλαισία και τις Φιλιππίνες. Μάρια, είχαμε και ένα περιστατικό στο κέντρο της Ουάσιγκτον. Ναι. Στο κέντρο της Ουάσιγκτον, εδώ λοιπόν ξεκινάνε άλλες περίεργες ειδήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία είναι πάντα μια πολύ μεγάλη πηγή τέτοιου τύπου ειδήσεων. Μεγάλη αναστάτωση και πανικός προκλήθηκε στο κέντρο της Ουάσιγκτον, της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Πολιτείων. Και στο ίδιο το Καπιτόλιο διακόπηκε η συνεδρία. Είναι η στιγμή που διακόπτεται τη συνεδρία. Ναι, διακόπηκε. Εξαιτίας του επεισοδίου που θα μας πεις. Ναι, διακόπηκε η συνεδρίαση, καθώς έξω από το Καπιτολίο, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, η αστυνομία ανακοίνωσε πως μία γυναίκα είναι νεκρή. Το περιστατικό όλο ξεκίνησε όταν η γυναίκα με το αυτοκίνητό της που οδηγούσε ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα μπροστά από την κεντρική λεωφόρο του Καπιτολίου, ξεπέρασε ένα οδόφραγμα που είχε στηθεί, προκλήθηκαν υλικές ζημιές, έγινε μία μικρή καταδίωξη και πέθανε από πειρά αστυνομικών. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι στο αυτοκίνητο είχε μαζί της και το 18 μηνών μωρό της στο πίσω κάθισμα, ενώ η γυναίκα ήταν ηλικίας 34 ετών με καταγωγή από το Connecticut. Πανικοβλήθηκε δηλαδή. Σε ευχαριστούμε ναι. Πάρα πολύ, Μάρια. Συμβαίνουν περιστατικά πολύ παράξενα σε αυτή τη ζωή. Και από τις ΗΠΑ θέλω να πάμε στην Μόσχα, όπου έχουν περάσει 20 χρόνια από τη μέρα που τα τάγκς του Μπορίς Γέλτσιν άνοιξαν πύρα εναντίον του Λευκού Οίκου, όπως αποκαλείται το Ρωσικό Κοινοβούλιο στη Μόσχα, κάτι που τελικά οδήγησε στην αλλαγή του συντάγματος και βοήθησε να αποκτήσει τσαρικές εξουσίες ο πρόεδρος, αλλά και να εμφανιστούν νέοι πολιτικοί σχηματισμοί. Τις ημέρες αυτές η Ρωσία θυμάται την προ-20ετία συνταγματική κρίση που κατέληξε ο βομβαρδισμό του Κοινοβουλίου στις 4 Οκτωβρίου του 1993. Οι συνέπειες των γεγονότων εκείνων για τη χώρα είναι αισθητές μέχρι σήμερα. Το νέο σύνταγμα που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 1993 παραχώρησε στον πρόεδρο σχεδόν τσαρικές εξουσίες, γεγονός το οποίο εκμεταλλεύεται αρκετές φορές κατόπιν και ο σημερινός πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Η συντριβή της αντιπολίτευσης έφερε στην πολιτική σκηνή νέους κομματικούς σχηματισμούς, όπως είπαμε. Η συνταγματική κρίση βλέπουμε πλάνα από τον βομβαρδισμό ακριβώς του Κοινοβουλίου που είχαμε πει. Mm-hmm. Η συνταγματική κρίση του φθινοπόρου του 1993 οφειλόταν στο σύστημα εξουσίας στη χώρα. Σύμφωνα με το προηγούμενο σύνταγμα, ανώτατη αρχή κρατικής εξουσίας ήταν το Κοινοβούλιο, δηλαδή το εκλεγμένο από το 1990 Συνέδριο Λαϊκών Αντιπροσώπων. Αυτό είναι ο αποκαλούμενος Λευκός Οίκος, τα τάγκς που έστειλε ο Γέλτσιν εναντίον του. Και ο εκλεγής το 1991 πρόεδρος Μπορίς Γέλτσιν δεν μπορούσε χωρίς τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου νωρίς ή πρωθυπουργό, ούτε και να διαλύσει το Κοινοβούλιο, εάν αυτό δεν ενέκρινε την υποψηφιότητα που προωθούσε ο πρόεδρος.
Τελικά ο πρώτος πρωθυπουργός της ρωσικής κυβέρνησης μετά την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, ο Εγκόρ Γκαϊντάρ, υπό την ηγεσία του οποίου καταργήθηκε το 1992 η κρατική ρύθμιση των τιμών, δεν είχε πάρει έγκριση από το Κοινοβούλιο και η πρωθυπουργία του τότε την ασκούσε ένας ασκόν καθήκοντα πρωθυπουργού. Το Δεκέμβριο του 1992 το Κοινοβούλιο αρνήθηκε και επισήμως να δώσει τον Γκαϊντάρ το χρήσμα του επικεφαλής της κυβέρνησης. Το Μάρτιο του 1993 οι βουλευτές προχώρησαν άλλο ένα βήμα και επιχείρησαν να καθαιρέσουν τον αντιδημοφιλή πλέον εκείνο διάστημα Μπορίς Γέλτσιν, ο οποίος είχε με την οικονομική μεταρρύθμιση φέρει τη χώρα και ιδίως το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών ατόμων με οικονομικές δυσκολίες σε απόγνωση. Απέτυχε το δημοψήφισμα που έγινε τον Απρίλιο για ψήφο εμπιστοσύνη στον Πρόεδρο και τον Κοινοβούλιο. Το φθινόπωρο του 1993 ήταν η σειρά του Γέλτσιν να περάσει την επίθεση. Και οι βουλευτές διακήρυξαν ότι το προεδρικό διάταγμα ήταν αντίθετο με το σύνταγμα που έβγαλε ο Γέλτσιν και έπαυσαν τον Γέλτσιν. Δηλαδή είχε έρθει το Κοινοβούλιο σε απευθεία σύγκρουση με τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος τότε διέταξε να διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού και νερού στο Λευκό Οίκο, όπου βρισκόταν το Κοινοβούλιο, και γύρω του ανέπτυξε αστυνομικό κλειό. Έγιναν διάφορες διαδικασίες πριν στείλει και τα τάγκς. Τελικά έφτασε στο σημείο να γίνει και ο βομβαρδισμός του Κοινοβουλίου. Το Δεκέμβριο του 1993, ύστερα από δημοψήφισμα, εγκρίθηκε το νέο Σύνταγμα και πραγματοποιήθηκαν κοινοβουλευτικές εκλογές. Το Σύνταγμα διεύρυνε τις εξουσίες του Προέδρου και μετά τις εκλογές της Κρατικής Δούμας το 1993 ξεπέρασαν το 5% το διάδοχο κόμμα του Κομμουνιστικού της Ρωσικής Ομοσποδίας με επικεφαλή τον Γκενάντι Ζιουκάνοφ και το Ιδρυθέν το 1992 ακροδεξιό φιλελεύθερο δημοκρατικό του Βλαντίμιρ Ζιρινόφσκι. Αυτή είναι η εμφάνιση των νέων κομμάτων στη Ρωσική Βουλή. Τώρα να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Θα πάμε στη Μαδρίτη, όπου θα δείτε ένα περιστατικό. Στη Μαδρίτη, όπου είναι η δεύτερη χώρα σε ανεργία μετά την πρωταθλήτρια Ελλάδα. Μιλάμε για την Ευρώπη, για το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, στο Ταμείο Ανεργίας, όπου συνοστίζονται καθημερινά πάρα πολλοί άνεργοι Ισπανοί, έγινε ένα περίεργο περιστατικό, πολύ ευχάριστο για τις δύσκολες ώρες που περνάνε οι Ισπανοί άνεργοι. Να το παρακολουθήσουμε. The sound, do do do.
Μια νότα αισιοδοξίας από τα γραφεία των ανέργων, από το γραφείο, το τοπικό ΑΕΔ, ας πούμε, της Μαδρίτης, με το τραγούδι των Beatles, πιστεύω να τα αναγνωρίσατε, σε μια εκτέλεση φυσικά, «Έρχεται ο ήλιος», «Here comes the sun». Και ας πάμε πάλι σε κάτι που έχουμε πει χιλιάδες φορές, που στα χρόνια που έχω ζήσει σε εφημερίδες δεν πουλάει. Πάμε πάλι στη Νέα Υόρκη, στον ΟΗΕ, όπου φαίνεται από ό,τι βλέπω στα δημοσιεύματα στις εφημερίδες, ένα νέο σχέδιο ΑΝΑΝ στείνεται, προετοιμάζεται από την Ουάσιγκτον και το επιβεβαιώθηκε μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ντάουνερ, τον Αλεξάνδερ Ντάουνερ, τον ειδικό σύμβουλο του ΟΗΕ για το Κυπριακό, ο Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος. Εμείς δεν θα παρακολουθήσουμε αυτή τη συνάντηση, θα παρακολουθήσουμε την αντίστοιχη συνάντηση που είχε χτες ο Κύπριος πρόεδρος, ο κύριος Αναστασιάδης, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, κύριο Μπάιντεν. Το φιλμ το έχουμε πάρει από τη Φωνή της Αμερικής. Μπορούμε να το δούμε. Σύντομη συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν είχε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Μετά τη συνάντηση, ο κύριος Αναστασιάδης δήλωσε ότι του δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσει τις θέσεις της Κυπριακής κυβέρνησης μέσα σε θερμό περιβάλλον κατανόησης για την αναγκαιότητα ανάπτυξης μιας νέας δυναμικής για το Κυπριακό. Πρώτον, αναφερόμενος στο κλίμα που επικράτησε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, θα πρέπει να πω ότι ήταν όχι απλά φιλικό, αλλά θερμότατο. Δεύτερον, είχα την ευκαιρία να αναπτύξω τις θέσεις μας και την αποφασιστικότητά μας ιδιαίτερα για να ξεκινήσουμε έναν ουσιαστικό διάλογο για λύση του Κυπριακού. Πλην όμως αυτό που ετώνησα ήταν η ανάγκη δημιουργίας μιας νέας δυναμικής, έτσι ώστε η όποια νέα διαδικασία, όποιος νέος διάλογος, να εγγυάται ότι θα μπούμε σε μια πορεία που θα έχει ένα ευτυχές τέλος. Σε ερώτηση της Φωνής της Αμερικής για το πώς οι εξελίξεις με τις εξορίξεις φυσικού αερίου στην Κύπρο επηρεάζουν τις προσπάθειες που αναμένεται να δρομολογηθούν για το Κυπριακό, ο κύριος Αναστασιάδης δήλωσε. Όχι σε σχέση με ο διάλογο για λύση του Κυπριακού, αλλά γενικότερα του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η ανέβρεση υδρογόνων ανθράκων στην επικράτηση της ειρήνης στην περιοχή. Αυτό που είχα πει και το λέω και δημόσια είναι ότι οι υδρογονάνθρακες ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κυπριακή Δημοκρατία καλύπτει όλους τους πολίτες.
Όσοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν τον πλούτον, ας εργαστούν για να εξευρεθεί μια λύση η οποία να μην αμφισβητείται από κανένα και την ίδια ώρα να δει την ευκαιρία να καρποθούν όλοι από αυτόν τον πλούτο. Συνεπώς, μόνο μετά την λύση μπορεί να συζητείται θέμα υδρογόνων ανθράκων. Σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου αναφέρεται ότι ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος θεωρεί την Κύπρο δυνατό εταίρος στις διεθνείς προσπάθειες προώθησης ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και επαναβεβαίωσε την ισχύουσα στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προς την επανένωση της Κύπρου στο πλαίσιο μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Χτες είχαμε προβάλει ένα θέμα και είπαμε θα το συνεχίσουμε για το Ισλάμ και αυτά που ακούγονται για την διαμάχη που έχει προκύψει μετά τον πόλεμο που κήρυξε ο προηγούμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο George Bush, στην τρομοκρατία και που πολλοί θεώρησαν ότι πρόκειται για μια σταυροφορία χριστιανών εναντίον μουσουλμάνων. Εμείς θέλουμε να τα βάλουμε τα πράγματα κάπως στη θέση τους, αλλά μερικοί επιμένουν σε αυτή τη στρεβλή νοοτροπία. Η Άννα θα μας διαβάσει μια είδηση που αλίευσα σήμερα το πρωί. Λοιπόν, ένα βρετανικό καθολικό σχολείο απαγόρευσε σε δύο μουσουλμάνους μαθητές να παρακολουθούν τα μαθήματά τους επειδή αρνήθηκαν να ξυρίσουν τις γενιάδες τους. Οι δύο 14χρονοι μαθητές υποχρεώθηκαν για περίπου ένα μήνα να μελετούν μόνοι τους σε γυμνάσιο στην βορειοδυτική Αγγλία σύμφωνα με την εφημερίδα Lancashire Telegraph. Συγγενείς των παιδιών ανέφεραν στη συγκεκριμένη εφημερίδα ότι για θρησκευτικούς λόγους τα παιδιά δεν μπορούσαν να ξυρίσουν τα γένια τους και ότι αυτό που έγινε ήταν μια κατάφορη διάκριση σε βάρος τους. Ωστόσο, ο διευθυντής του σχολείου, ο κύριος Bowers, απέρριψε την λόγω κατηγορία, λέγοντας ότι οι μαθητές οφείλουν να ακολουθούν τον κανονισμό του Ιδρύματος, ο οποίος εκτός των άλλων απαγορεύει στα παιδιά να φορούν κοσμήματα, να βάφουν τα μαλλιά τους ή στις κοπέλες να βάζουν make-up. Δεν πήραμε αυτήν την απόφαση ελαφρά την καρδία, πέρασα πολλές ώρες ερευνώντας το ζήτημα και μιλώντας με πρεσβύτερους μουσουλμάνους. Το Κοράνι δεν γράφει κάτι συγκεκριμένο για τις γενιάδες, τα αγόρια αυτά έκαναν μία επιλογή. Όσο ανεκτικοί κι αν είμαστε, οφείλουμε να τηρούμε τους κανονισμούς, υποστήριξε ο διευθυντής μετά από το σάλο που προκλήθηκε με το συγκεκριμένο θέμα. Μιλήσαμε λοιπόν χτες για το Ισλάμ. Είδαμε ένα περιστατικό από τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε αυτό το τρελό κόσμο. Τώρα θα πάμε σε ένα θέμα που έχει προκύψει, όχι τώρα, εδώ και 1400 χρόνια. Είναι η διαμάχη που έχουν οι Σουνίτες με τους Σιίτες. Δηλαδή τα δύο κυρίαρχα δόγματα του Ισλάμ. Μπορούμε να βλέπουμε και το βίντεο. Λοιπόν, να δούμε πότε προέκυψε αυτή η διαμάχη. Τη διασπορά που υπάρχει ανάμεσα... μάλλον θέλετε να δούμε πού είναι ακριβώς η διαμάχη και το μίσος που υπάρχει και να δούμε και σκεφτήκαμε γιατί φτάσαν στο σημείο ο ένας να σκοτώνει τον άλλον. Σκεφτήκατε λοιπόν από την άλλη διακηρύσουν πως το Ισλάμ είναι θρησκεία της ειρήνης από την αρχή. Η διαμάχηση των Σουνιτών ήταν βίαιη και στο λόγο αυτό αποδίδεται το γιατί έχει εξαπλωθεί στο χώρο της Μέσης Ανατολής. Το Κοράνι λέει πως θα μάθεις την αλήθεια και η αλήθεια θα σε απελευθερώσει. Ως τώρα η διαμάχη ήταν πιο σκληρή στο Ιράκ. Αλλά όπως αναμενόταν, εξαπλώθηκε και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως η Συρία και το Ισραήλ, εύχεται να περάσει και στο Ιράν, όπου όμως η μεγάλη πλειοψηφία είναι Σιίτες. Στο Ιράκ, οι Σουνίτες Άραβες είναι το 20%, οι Σουνίτες Κούρδοι 17% και 60% οι Σιίτες. Οι Σιίτες κυριαρχούν με 80% στις περιοχές όπου υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου στην περιοχή του Κόλπου.
Η Σαουδική Αραβία, οι Σουνίτες βρίσκονται σε ένταση με το Ιράν και την Αλ-Κάιντα που γεννήθηκε στη Σαουδική Αραβία. Για το Σιητικό Ιράν υπάρχει καταγγελία ότι θέλει να γερμονεύσει την περιοχή. Υπάρχει μια ομάδα που λέγεται η Παρτιζάνη του Αλή και ο διχασμός του Ισλάμ άρχισε περίπου πριν 1400 χρόνια και συνεχίζεται. Ο διχασμός επήλθε μετά το θάνατο του Μωάμεθ το 632 μετά Χριστόν. Στη Σαουδική Αραβία και σήμερα υπάρχει διαμάχη στους κόλπους των μουσουλμάνων για τη διαδοχή του Μωάμεθ, υποστηρίζει ο Αγκούστους Νόρτον, συγγραφέας του βιβλίου «Χεσμπολά, μια σύντομη ιστορία». Οι περισσότεροι πιστοί στο μωαμεθανισμό θέλουν αυτοί να προσδιορίσουν ποιος είναι ο διάδοχός του. Μια μειοψηφία υποστηρίζει πως κάποιος από την οικογένειά του θα πρέπει να τον διαδεχθεί και προτίμησαν τον Αλή, σύζυγο της κόρης του Μωάμεθ, Φατίμα. Οι Σουνίτες όμως πρόλαβαν και όρισαν ως διάδοχο τον πρώτο, και πρώτο χαλίφη και έτσι δημιουργήθηκε το Ισλαμικό Χαλιφάτο και ο Αμπού Μπάκρ έγινε ο πρώτος χαλίφης. Σταδιακά ο Αλή επιλέχθηκε ως ο τέταρτος χαλίφης, αλλά αφού μόνο είχε ξεσπάσει βίαια διαμάχη και οι δύο προηγούμενοι χαλίφηδες δολοφονήθηκαν. Πόλεμος είχε ξεσπάσει όταν ο Αλή έγινε χαλίφης και ο ίδιος σκοτώθηκε σε μάχη το 661 κοντά στην πόλη Κούφα που βρίσκεται σήμερα στο Ιράκ. Μετά από εκείνες τις βίαιες συγκρούσεις και τον πόλεμο χωρίστηκε στα δύο κοινότητα των μουσουλμάνων και δεν έχει συνενωθεί ως τα σήμερα. Ο πόλεμος συνεχίστηκε με το γιο του Αλή Χουσέιν, επικεφαλής των Σιητών. Ο Χουσέιν είχε απορρίψει τη διακυβέρνηση του Χαλιφάτου εκείνη την εποχή, γράφει ο Βλής Νάσρ, συγγραφέας του Αναγέννηση των Σιητών. Ο Χουσέιν αντιστάθηκε μαζί με 72 μέλη της οικογένειάς του και φίλους του εναντίον του Χαλιφάτου που τον πολέμησε με πολυπληθέστερο στρατό στο πεδίο της μάχης. Σκοτώθηκαν όλοι. Μία από τις βασικές διαφορές ανάμεσα στους Σουνίτες και τους Σιήτες αφορά την Ασούρα. Τη δέκατη μέρα του Μουχαράμ, στα 680 μετά Χριστόν, ο Χουσέιν αποκεφαλίστηκε και το κεφάλι του μεταφέρθηκε στην πρωτεύουσα του Σουνιτικού Χαλιφάτου, τη Δαμασκό. Το υπόλοιπο κορμί του αφέθηκε στο πεδίο της μάχης, στην Καρμπάλα, όπου και αργότερα ετάφη. Οι Σιήτες αποκαλούν τους ηγέτες τους ημάμοι, ο Αλή είναι ο πρώτος, ο Χουσέιν ο τρίτος. Κάθε χρόνο τιμούν το θάνατό του, αυτομαστιγόμενοι δημόσια, στην τελετή που αποκαλείται Ασούρα. Είναι ένας συμβολισμός για το θάνατο του Χουσέιν, από τον οποίο πηγάζει η πνευματική ισχύ των Σιητών. Μερικοί Σουνίτες πιστεύουν ότι οι Σιήτες αποδίδουν θείες ποιότητες στους ημάμιδες και αυτό είναι μεγάλο αμάρτημα επειδή συνδέουν ανθρώπινα δημιουργήματα με το θείο. Εδώ βλέπουμε από την Ασούρα και εδώ η διαφορά τους που είναι που αποδίδουν θεϊκές τιμές σε ανθρώπους. Εκείνο που παίζει ρόλο είναι ότι η πολιτική εξουσία φθείρει τους Σιήτες. Δεν έχει και συνέχεια το βίντεο. Λοιπόν, εδώ θέλουμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Το 1979, λοιπόν, υπεγράφει στο Λευκό Οίκο η συμφωνία του Σαντάτ με τον Μεναχέμ Μπέγκιν του Ισραήλ και την ίδια χρονιά γίνεται η επανάσταση Ισλαμική στο Ιράν. Εδώ βλέπουμε το Σάχη της Περσίας, ο οποίος κατέφυγε στην Αίγυπτο, όπου και αργότερα πέθανε. Εδώ είναι οι Σουνίτες που κυριαρχούν κυρίως στην περιοχή της Σαουδικής Αραβίας. Το Ιράν είναι η μόνη χώρα που δεν ψήφισε υπέρ της αποπομπής της Συρίας από τον Αραβική Λεγιώνα. Και εδώ βλέπουμε πόσοι είναι οι Σιήτες και πόσοι οι Σουνίτες στον Αραβικό κόσμο. But Syria and Bahrain are gripped in more complex tensions. Syria is three-quarters Sunni, but the Shiite-derived Alawites. Στη Συρία έχουμε 75% Σουνίτες και 11% Αλεβίτες, είναι ένα άλλο δόγμα, το οποίο ενοχλεί γιατί θέλει η Σαουδική Αραβία να αλλάξουν τα πράγματα εκεί.
Προσπαθήσαμε να δώσουμε μια εικόνα γενικότερη για τη διαμάχη Σουνιτών και Σιητών. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Θα πάμε στη γειτονική Τουρκία, όπου έχουμε έντονη αποστροφή για την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκφράζεται δημοσίως τον τελευταίο καιρό από νότερους αξιωματούχους της τουρκικής κυβέρνησης, με ορισμένους μάλιστα να υποστηρίζουν ότι η Τουρκία θα πρέπει να εγκαταλείψει την προοπτική ένταξη στο ευρωπαϊκό μπλοκ. Χαρακτηριστικό είναι ότι όσα ανέφερε πρόσφατα ο Γιγίντ Μπουλούτ, πρώην δημοσιογράφος και σήμερα ανώτατο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Ερντογάν, ο οποίος σε άρθρο του που δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα υποστηρίζει ότι η Τουρκία θα πρέπει να εγκαταλείψει άμεσα τα σενάρια ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά νομίζω ότι είναι μέσα σε ένα παιχνίδι στην σκακέρα, και εκείνο που θέλω να επισημάνω επίσης ότι έχουν γίνει αλλαγές στο καταστατικό του στρατού. Μετά τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν, ή μάλλον ταυτόχρονα σχεδόν με τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα αναφερθήκαμε στις αλλαγές τις συνταγματικές που θέλει να φέρει ο Ερντογάν και ανάμεσα στα οποία να βάλει και να επιτρέψει στη δημόσια να φορούν τη μαντήλα. Και μάλιστα διαβάζω τώρα ότι θα έχει και υποψήφια με μαντήλα στις εκλογές. Είναι μια προσπάθεια που κάνει να τα βάλει με το μέχρι τώρα αυστηρά τηρούμενο κοσμικό κράτος, έτσι αποκαλούσαν στην Τουρκία οι κεμαλιστές όταν καταργήσανε το παλιό καθεστώς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αλλαγές λοιπόν στο καταστατικό του στρατού ψήφισε πρόσφατα το τουρκικό κοινοβούλιο. Γι' αυτό είδαμε και την εικόνα που είχα βάλει από μια παρέλα. Σύμφωνα με την τροποποίηση βασικού άρθρου του καταστατικού των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, ο ρόλος στρατού επαναπροσδιορίζεται πλέον ως εξής: να υπεραμείνεται της τουρκικής γης έναντι των εξωτερικών απειλών και κινδύνων και να διατηρεί και να ενισχύει τις στρατιωτικές δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτροπή παρόμοιων κινδύνων. Σημειώνεται ότι μέχρι πρότινος καθήκον των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων οριζόταν η προάσπιση και η προστασία της δημοκρατίας. Γι' αυτό και είχαμε και τα στρατιωτικά πραξικοπήματα στην Τουρκία του 1971, το 1980 και το 1997. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα, έτσι για να ελαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα, να δούμε ένα μικρό βίντεο, 2 λεπτών, που μου έστειλαν χτες κάτι φίλοι στο email μου, και είναι κάτι σαν ανέκδοτο. Εγώ θα ήθελα να το ευχαριστηθούμε για να ελαφρύνουμε κάπως τη βαριά ατμόσφαιρα. Shall we order? There's something. Sorry. You first. No, you first. No, you. Please. I think we should break up. Let's face it, Joe, we're going nowhere. I'm bored. I mean, I'm really fucking bored. You bore me. You, your family, this excuse for a relationship bores me. But Jane... Can I finish? Thank you. Don't tell me you haven't seen this coming, John. I mean, Christmas was the last straw, and the thought of spending another Christmas with your repugnant family has me reaching for the pills. Jesus, my family. Christ, your mother. Is that nasal hair real? Even if she did have it cut, she'd be up before the UN on deforestation charges. Your father, he drools. I'm pretty sure that's an erection he sticks into my leg every time he hugs me. And don't get me started on your brother. Is it 5 times now or 6 he's had to sit his college finals? Jane, I don't know. It's over. Finished. Finito. Terma fucking ada. We did have some fun, but that was only when I was drunk. Would Madame care to order? Yes. I'd like to order a man. A real man. You know, one who could perform in the bedroom. Don't see it on the menu. I suppose I could get over your stupid family, but let's face it, John, you've got no prospects. You've already been passed over twice for promotion in the last year alone. Let's call it a day before I consciously slip into a fucking coma from boredom. Yeah, why did you ask me here anyway?
I won 120 million on last night's lottery. Είναι μια κοινωνική σχέση που εντάσσεται στον τρελό κόσμο που ξεκινάει από τις σχέσεις των ανθρώπων που θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ καλύτερες κάποιες στιγμές. Σωστά. Από την Άννα Μορφούλη και τον Κώστα Βεντινάκη. Σας ευχόμαστε ένα καλό Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα πιο πολύ τρελός κόσμος. Γεια σας. Γεια σας.